Κύριε την Περιφερειάρχα, συνεχίζει την κακοκαιρία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ποια είναι η κατάσταση στην περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας, αν είναι καθαρό το δίκτυο, που έχετε κάνει παρεμβάσεις? Και φυσικά είναι μια κακοκαιρία η οποία έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα πλέον στους πολίτες και οικονομικά δυσβάσταχτα όσον αφορά και τη θέρμανση. Έτσι είναι ακριβώς. Ήδη από ό,τι θα παρακολουθείτε κι εσείς, οι παρεμβάσεις που έχει κάνει η Περιφερειακή Αρχή γενικότερα, αλλά και η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, νομίζω έχει ανταποκριθεί απόλυτα στο να είναι καθαρό όλο το οδικό δίκτυο, τόσο το επαρχιακό όσο και το εθνικό δίκτυο. Σε συνεργασία και με τους Δήμους έχουμε καταφέρει όλες οι τοπικές κοινότητες να μην αντιμετωπίζουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον προβλήματα με την διέλευση των οχημάτων και προς την πόλη της Φλόρινας αλλά και γενικότερα προς την Δυτική Μακεδονία. Από ό,τι πληροφορούμε όμως, γενικότερα υπάρχει ένα πρόβλημα στην Κεντρική Μακεδονία και η Εγνατία, από ό,τι έχω μάθει, στο ένα ρεύμα της κυκλοφορίας είναι κλειστή. Και αυτό μας ανησυχεί, διότι τα οχήματα τα οποία πρέπει να μετακινηθούν από τη Φλόρινα για να φέρουν πετρέλαιο, τα βιτιοφόρα, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να φύγουν. Και αυτό είναι ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα, γιατί όπως ξέρετε και όπως είπατε και εσείς, οι ανάγκες για θέρμανση των κατοίκων είναι πολύ μεγάλες αυτή την περίοδο. Ο παγετός, δυστυχώς στη Φλόρινα οι θερμοκρασίες είναι κάτω από μείον 14. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται επιπρόσθετη κατανάλωση πετρελαίου για να μπορέσει η θερμοκρασία να είναι και στα σπίτια σωστή, να είναι σε επίπεδα να μπορεί κάποιος να κάτσει μέσα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι ανάγκες στο νομό είναι πάρα πολύ μεγάλες και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να υπάρχει μια συνεργασία και με τις υπόλοιπες περιφέρειες, έτσι ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι. Εμείς αυτό που επιδιώκουμε είναι να μην μείνει σε καμία περίπτωση η Φλόρινα αποκλεισμένη και μέχρι στιγμής το έχουμε καταφέρει. Ελπίζουμε και αντίστοιχα και η Κεντρική Μακεδονία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του χιονιά και να μπορέσουμε να μετακινηθούν οι πολίτες προς το κέντρο, προς τη Θεσσαλονίκη και προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Πού αντιμετωπίσατε προβλήματα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και κάνατε συγκεκριμένες παρεμβάσεις αυτές τις μέρες? Κοιτάξτε, εμείς ούτως ή άλλως ήμασταν σε απόλυτη ετοιμότητα. Είχαμε κάνει και σε επίπεδο πολιτικής προστασίας τις απαραίτητες συναντήσεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή το απαραίτητο αλάτι για να μπορούν τα οχήματα να προμηθεύονται και να καθαρίζουν το οδικό δίκτυο και να ρίχνουν αντίστοιχα αλάτι. Και γενικά όλος ο μηχανισμός μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί. Ελπίζουμε η κακοκαιρία κάποια στιγμή να έχει μια ύφεση για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε εντελώς τους δρόμους και να μην υπάρχει πρόβλημα και να μην χρειάζεται ακόμα και χιονολάστιχα να μετακινηθούν τόσο οι πολίτες που θα επισκεφτούν την Περιφερειακή Κοινότητα Φλόρινας, αλλά και αυτοί που θα μετακινηθούν προς το κέντρο για διάφορες ανάγκες. Πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ήμασταν σε ένα πολύ καλό επίπεδο και θέλω να ευχαριστήσω μέσα και από τη δυνατότητα που μου δίνεται σήμερα το κανάλι σας όλους όσους βοήθησαν στο να κρατιέται το επαρχιακό και το εθνικό δίκτυο με καλή, θα έλεγα έτσι, σχέση, έτσι ώστε να είναι πάντα καθαρό.